Με εκτροχιασμό κινδυνεύει το βαγόνι της Κύπρου, προειδοποιεί η ΚΡΕΤΙΚ σε περίπτωση περαιτέρω καθυστέρηση στη δημιουργία τερματικού σταθμού υγροποίησης φυσικού αερίου στο Βασιλικό. Οι κίνδυνοι που ελοχεύουν είναι η Νόπολ να εστιάσει στο Λεβιάθαν, ΕΝΗ και ΤΟΤΑΛ να στραφούν προς τα κοιτάσματα της Μοζαμβίκης, το Ισραήλ να διοχετεύσει το φυσικό του αέριο στην Ευρώπη μέσω Τουρκίας, κάτι για το οποίο δέχεται πιέσεις. Μέχρι το 2025 το Βασιλικό θα γίνει κόμβος LNG για την όλη την περιοχή. Και εγώ πιστεύω ότι όταν αρχίσουμε και το έργο γίνει πραγματικότης, και το Ισραήλ και ο Λίβανος θα έρθουν εδώ, διότι δεν θα έχουν άλλες εκλογές. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΚΡΕΤΙΚ, Χαρά Λαμποέλληνα, η Κύπρος από το 2025 θα μπορεί να καλύψει το 50% των επιπρόσθετων αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε φυσικό αέριο. Τα κοιτάσματα φυσικού αερίου από τα 6 τεμάχια στην Κυπριακή ΝΑΟΣ υπολογίζουμε ότι μπορούν και να φτάσουν μέχρι 40 TCF. Αρχίσουμε εξαγωγές LNG στο τέλος του 19. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα που έχουμε, που πάνω στο οποίο εργαζόμαστε για την Αφροδίτη. Δηλαδή, έσοδα θα αρχίσουν από το 2020. Συνολικά, η Κύπρος υπολογίζεται ότι έχει αποθέματα 60 τρισεκατομμυρίων κυβικών πόδων φυσικού αερίου. Χρυσοφόρου εκτιμάται ότι είναι το οικόπεδο 9. Όλες οι ενδείξεις που έχουμε μέχρι τώρα είναι ότι το τεμάχιο 9 περιέχει πολύ περισσότερο φυσικό αέριο σε σύγκριση με το 12, ίσως και διπλάσιο. Ο Χαράλαμπος Έλληνας απέρριψε ως λύση τη μεταφορά φυσικού αερίου από την Κυπριακή ΑΟΣ με αγωγούς στην Τουρκία. Στο ενεργειακό συμπόσιο μίλησαν αρχηγοί, οι εκπρόσωποι όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Άπαντες τόνισαν ότι η Κύπρος πρέπει να αξιοποιήσει τα ενεργειακά της αποθέματα με τρόπο που να διασφαλίζεται η ευημερία των πολιτών. Στις προοπτικές που διανοίγονται, εστιάστηκε και ο Υπουργός Εμπορίου Γιώργος Λακοτρύπης. Ο Έλληνας ομολογός του Ευάγγελος Λιβιεράτος ανέπτυξε τα επόμενα βήματα της Ελλάδας.